μάτια σου ο Βοσπορός, τα χείλη σου η πόλη. Δώσ' μου τα θάνατο νερό να πιω, να μην πεθάνω, να σ' αγαπώ παντοτινά, ποτέ να μη σε χάσω. Χιλιάδες άστρα θα'ναι γύρω σου, μ' αυτά θα ντύσω τα όνειρά σου. Να'ναι γλυκός αγάπη μου ο ύπνος σου και τον ανούρισμα σου. Γλυκά σαν προσευχή, σαν επιταφείου πνοή, σαν αρχαγγέλου προς τα γη, και μου πες έλα. Επιστέψα και βάδισα, στα κύματα περπάτησα. Σώμα ψυχή παράδοσα και σου παγέλα. Χιλιάδες άστρα θα'ναι γύρω σου, μ' αυτά θα ντύσω τ' όνειρά σου. Να'ναι γλυκός αγάπη μου ο ύπνος σου και τον ανούρισμα. Δεν ήθελες να πεθάνει αυτή. Ήθελες όμως να πεθάνει το μωρό. Όπως ήθελες να πεθάνει και το μωρό της κόρης σου. Μα τελικά, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα μωρά? Έλα, πες το τώρα. Γιατί και με τη δεύτερη σου γυναίκα δεν ήθελες μωρά. Ποιο είναι τελικά το πρόβλημά σου, κύριε Σαράντη? Ή καλύτερα, κύριε Ηρώδη. Κάτσε κάτω! Με διανοηθείς να φύγεις. Πες τι έγινε τη νύχτα που έδωσες στο μωρό μου. Έλενα, μην τον πιστεύεις. Ό,τι και αν σου πει είναι ψέματα. Μου κατέστρεψες τη ζωή μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσεις. Εσύ θα πληρώσεις κάθαρμα. Πες μου, πόσα αθώα παιδιά σκότωσες με τα ναρκωτικά? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ακούσε τον, κυρία Έλενα. Πίστεψες αυτό το κάθαρμα των έμπορων ναρκωτικών και δεν πιστεύεις αυτά που σου λέει ο πατέρας σου. Τώρα θυμήθηκες ότι είσαι πατέρας μου, ε? Μην τον αδικείς. Το θυμήθηκε και όταν ήσουν έγκυος. Γι' αυτό και προθυμοποιήθηκε να δώσει το μωρό αλλού για να σε απαλλάξει από το μεγάλωμά του. Πες μας, κύριε Σαράντη, πού έδωσες το μωρό μου? Μην τον πιστεύεις, Έλενα, ο άνθρωπος είναι τρελός. Πόσες φορές σου είπα ότι με ειδοποίησαν ότι το μωρό πέθανε στη γη. Κόψε το! Μην το ξαναπείς του το πράγμα. Έλενα. Είπα σου ότι άκουσα το μωρό. Ζει! Πού είναι? Έλενα, σε παρακαλώ, πρέπει να φύγω. Δέσε τον, για να μπορεί να τηλεφωνήσει στην αστυνομία μέχρι να είμαι ασφαλής. Όχι, μην βιάζεσαι. Κάτσε. Θα τα πεις ούλα, όπως μου τα είπες, να τα ακούσει. Σε παρακαλώ, πρέπει να φύγω. Γκρέκορη, δώσ' μου το όπλο. Δώσ' μου το. Εγώ πρέπει να το κάνω τούτο. Περίμενα πάρα πολύ καιρό να σε εκδικηθώ, κύριε Σαράντη. Αλλά ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου δεν περίμενα ότι η εκδίκησή μου θα είναι τόσο μεγάλη. Κάνε γρήγορα, Έλενα. Πρέπει να φύγω. Περίμενε, κύριε Γκρέκορη. Αφού είπαμε, τώρα αρχίσαμε.
Ελένα, ακούστηκε πυροβολισμός. Σε λίγο θα έρθει η αστυνομία. Τέλειωνε. Πες μου που έδωσες το παιδί. Ελένα, Ελένα, σταμάτα. Μην ανεπετεύεσαι. Το πήρε μια οικογένεια. Φύγανε στην Αθήνα. Παπά, τηλεφώνα σε ένα γιατρό. Για να τελειώνουμε, είπε μου, εγώ έπιασα το μωρό σου και θα σκοτώσω και τον παπά σου. Ο παπάς μου ορμήσε πάνω του. Επυροβόλησε τον Αλλά, στόχησε. Πας στον πανικό, ούτε κι εγώ ξέρω πώς, άρπαξα το όπλο μου και τα σέρκα του, έκαμα μερικά βήματα πίσω και άρκεψα να πυροβολώ. Πολλές φορές. Εφοήθηκα στην ώμη. Εφοήθηκα ότι θα σκότωνε και τον παπά μου και εμένα. Ήταν πληγωμένος, ήξερε ότι κινδύνευε. Ήταν αποφασισμένος για όλα. Ουσιαστικά ήμουν σε αυτοάμυνα. Διάβασα κάποια πράγματα για τον χριστιανισμό. Το έκανα λόγω των ξεναγήσεων που έκανα στην Αγία Σοφία και στις άλλες εκκλησίες. Διάβασα κάποια πράγματα, τα κατάλαβα, κάποια όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μίλησε για τιμωρία. Μίλησε για αγάπη, έτσι δεν είναι? Ναι, αγάπη μου, έτσι είναι. Και ακόμα συγχώρεσε αυτούς που τον σταύρωσαν. Ναι, αγάπη μου, του συγχώρεσε. Γιατί το έκανε αυτό? Θεία. Το έκανε για να μας δείξει ότι πρέπει και εμείς να συγχωρούμε. Γιατί το έκανε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται να συγχωρέσεις αυτούς που το σταύρωσαν? Πες μου, Θεία, θέλω να μάθω. Δεν το καταλαβαίνω. Συγχώραμαι, αλλά δεν είμαι και το καλύτερο παράδειγμα χριστιανού. Πρέπει να μιλήσεις με αυτόν τον ιερέα. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Θα πάω τώρα να τηλεφωνήσω του παπά σου. Τώρα? Τώρα που το αποφάσισες. Έρχομαι, εντάξει. Έμεινε επανάπακ. Μια συντόρμη γιορτή. Αρκετά σα έτσι δε. Του περίτε, απεριό. Μίλησε. Νιέ, αράνα. Και να πειλε τζέκμι. Σου ήλε πάνω. Και να πειλε τζέκμι. Τι γίνεται? Ποιος είναι? Ποιος είσαι, κύριε? Είναι εντάξει, θεία. Τι εντάξει, εσύ κλαίεις. Ακούσα τουρτσικα. Ποιος είναι? Είναι φίλος μου από την Κωνσταντινούπολη. Τουρκός? Είναι γιατρός. Ήταν συνάδελφος του Τουμέρ. Ναι, αλλά αναστάτωσε σε εσένα τώρα. Ο γιατρός είπε ότι... Θεία, σε παρακαλώ. Θέλω να του μιλήσω. Είναι φίλος μου. Εντάξει, αγαπώ. Εντάξει. Θα είμαι μέσα, αν με χρειαστείς. Εντάξει. Ρώτα τον, αν θέλει κάτι να πει.
yapacak bir şey ister misin? Bir bardak su iyi olur. Ben apotelin ero para kalayım. Taksi. Evi nasıl buldun? Hastanede aile doktorunuz olduğumu söyledi. Doktor kimliği gösterince tümörü muayene etmeme izin verdiler. İngiltere'de bir seminerde tanıştığım bir doktoru gördüm. Sen görmek istediğimi söyledi ve senin yattığın kliniği aradı ve adresini aldı. Otur seni. Teşekkürler. Seni böyle göremiyorum Emine. Ben de seni göremiyorum Selim. Yapma. Bilmiyordum. Haberin olsaydım buraya gelme cesareti bulur muydum? Bilemiyordum. Orest. Sigura de celicatial lo rota tu. Başka bir şey istemediğinden emin misin? Hayır. Teşekkürler. Όχι, ευχαριστή. Παρακαλώ. Τηλεφώνησε ο παπάς σου και είπε μου ότι να έρθει σε λίγο. Έτσι αλλιώς θα πιένει και εκείνος στον ιερέα. Λέει, αν θέλεις... Θεία μου, πες το, σε παρακαλώ να περιμένω. Θα τον πάρω εγώ μετά. Εντάξει, αγαπώ, εντάξει. Αν με χρειαστείς, φώναξε με. Arkadaşın ne anlattı sana? Çok pişman oldu. Mutsuzca seni görmek istiyor. Çok trajik bir figürdür. Ben de çok komik bir figürüm Selim. Lütfen böyle konuşma. Nasıl konuşmalıyım ha? Nasıl konuşmamalı istersin Selim? Bana bak. Beni görmek istiyor. Neyi görecek? Beni ne hale soktuğunu mu? Bana yaptıklarını başka kim yapar? Söyle bana. Nasıl yapabildi ha? Ακίνητος. Μπράβο. Βλέπε, έμαθες το μάθημα σου, α. Ε. Είναι μου να κάνω πολύ έξω ένα αστυνομικό. Όχι, δεν έπλεξε ένα αστυνομικό ακόμα. Έχεις χρόνο. Τώρα δουλεύεις, ναι. Καθόλου. Καλά, σου σημαίνει τίποτα η μαμά σου. Τι νόμπη, μαμά μου. Πώς σήμερα δεν έρθω απόψε να συζητήσω. Τι. Σήμερα δεν έρθω να συζητήσω με μαμά σου. Άντε, λίγο κόψε τις πελάρες. Με ποιες πελάρες που κλάω, ξέρεις, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος. Ένα χωρίς το κουστούμι μου, πιάσε ένα θεοδέσμι μου, ναι. Παπά μου, η μάμα μου. Και ξέρεις, να έρθω να ζητήσουμε το χέρι σου με μαμά σου. Μάλιστα, λοιπόν, κάμε κάτι τέτοιο και κανονίζωσε. Είναι άλλος κανονίζεις, αφού μιλήσε η μάμα σου. Λούι. Πες μου ό,τι θέλεις. Όχι, θέλω. Θέλω να σου πω. Μην με το παίζεις σκληρή, εντάξει. Έσου το παίζω. Είμαι σκληρή. Ναι, ό,τι θέλεις ας είσαι εγώ να έρθεις. Θα έρθεις μόνο να ξεκαθαρίσεις τη σχέση σου με την Έλενα. Ξεκαθάρισα τη σχέση μου με την Έλενα. Α, ναι. Και πότε προλαβες? Μέσα μου. Ναι. Μέσα σου. Μόνο μπορεί να το μάθει και η Έλενα. Γιατί φάζεται να σε καθαρίσει. Άντε τώρα. Αποθήκαμε. Αγοράκι μου, θέλεις να σφαχτούμε για τα μάτια σου. Αγαπώς. Ναι. Και εγώ θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρη ότι δεν έχεις καμία σχέση με παντός είδους σκονάκια. Έλα ρε, Αντιγόνη, τώρα έτσι. Όχι, έλα εσύ ρε, Λουί. Ξεχνάς ότι δουλεύω στη δίωξη και ότι μου αρέσει και η δουλειά μου. Ναι, κυρία αστυνομική, με φάση θα σου χαλάσω με τη δουλειά σου. Ωραία. Χαίρομαι. Με την Έλενα, τι έγινε. 99% είναι να θωθεί.
επικαλείται αυτοάμυνα και ο μοναδικός μάρτυρας τα επιβεβαιώνει. Οπότε τα γεγονότα ενισχύουν όσα λέει. Μάλιστα. Και όταν λοιπόν αθωωθεί, θα έχεις την ευκαιρία σου να ξεκαθαρίσεις επιτέλους τι θέλεις στη ζωή σου. Εξεκαθάρισα τι θέλω στη ζωή μου. Ακίνητος. Θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρη ότι ξεκαθάρισες με την Έλενα. Η Έλενα δεν αστείευεται. Κάτε τώρα, πιάμε το και πάμε. Όχι, δεν το πιάμε και πάμε. Απλά ήθελα να ξαναβρεθεί σε αυτό άμυνα. Τι εννοείς το? Μπορεί να θέλω να τη σκοτώσω εγώ. Γιατί? Άντε. Κόψε τις παλάρες. Τώρα μου πάει. Φεύγω. Είπαμε να ξεκαθαρίζεις πρώτα. Προσπαθούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί? Σου έλειψα? Μου έλειψα. Ήμουνα στο πανεπιστήμιο. Τι έγινε? Τίποτα ακόμα. Θα βλέπεις και μόνος σου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πού το βασίζεις αυτό? Μου είπαν ότι πρόκειται να ανοιχτεί μια θέση. Βοηθού βέβαια, αλλά... Σοβαρό λόγιο τώρα. Θα αφήσει τη δουλειά στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο και να έρθει εδώ πέρα για βοηθό. Αν πρόκειται να δουλέψω εδώ. Άγγελε. Μαμά, μην πει τίποτα. Θα μείνω εδώ όσο καιρό μείνει και η Εμινέ. Και αν χρειαστεί, δεν θα δουλέψω μόνο βοηθό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αλλά και βοηθό φούρναρη και βοηθό μανάβη και βοηθό χασάπη. Εντάξει. Εντάξει. Δικιά σου είναι η ζωή. Ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Γιατί αν καταλάβαινες, δεν θα ρωτούσες τίποτα. Δεν το κάνω γιατί η Εμινέ είναι τυφλή. Και καλά να ήταν, αν μου ζητούσε να μείνω, θα έμενα. Και σε 2 εβδομάδες θα έφευγες. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου, Άγγελε. Δεν είσαι συνηθισμένος να μένεις εδώ πέρα. Για την Εμινέ το κάνεις. Και αν το κάνω για την Εμινέ, δεν αξίζει τον κόπο. Τι έχεις πάθει? Πριν λίγο καιρό φοβόσουνα για τη ζωή μου λόγω του τουμέρ. Τώρα, τι έχεις επιτέλους με την Εμινέ? Τι έχω, παιδάκι μου, με την Εμινέ? Τι είναι αυτά που λες για την κοπέλα? Εγώ απλώς σου επισημαίνω τις δυσκολίες. Εγώ την Εμινέ την αγαπάω σαν ένα παιδί μου. Αυτό σημαίνει ότι την αγαπάς εγωιστικά. Θα σου λέγα τώρα! Να μην πεις τίποτα, μαμά! Πώς μπορείς να την αγαπάς όταν ακόμα και τώρα προσπαθείς να με απομακρύνεις από κοντά της? Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, εγώ? Εγώ προσπαθώ να σε απομακρύνω από κοντά της? Απλά σου επισημαίνω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και αν αποφασίσεις τελικά να μείνεις μαζί της, η ζωή σου δεν θα είναι σπαρμένη με ροδοπέταλα. Το ξέρω. Την αγαπώ. Και μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Σου είναι αρκετό αυτό, γιατί εμένα μου είναι. Ξέγγελε, μου φωνάζεις. Εγώ την Εμινέ την αγαπώ και θέλω όσο μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό που είπες τώρα. Αυτό το όσο μπορεί. Ναι, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει το φως του και να είναι δυστυχισμένος. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γύρω μας, δεν νομίζω να αμφιβάλλεις. Και κάποιος άλλος να μην έχει το φως του και να είναι ευτυχισμένος. Την Εμινέ την αγαπώ και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι ευτυχισμένη. Εντάξει, αυτό που τη συνέβη και πραγματικά είναι τραγικό. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα αισθήματά μου. Και επειδή ξέρω τι σκέφτεσαι και για να σε προλάβω, δεν μένω κοντά στην Εμινέ από οίκτο. Μένω γιατί την αγαπώ, μένω γιατί το θέλω, γιατί δεν θέλω να είμαι μακριά της, γιατί δεν μπορώ να είμαι μακριά της. Εντάξει. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Τα πανέμ φέρσολ μας έτα ουρουμουντά δείλ. Αραβαίετε πέντεν ασχέαιαν μακ ουνούν φιλτρίδι πένιν δείλ. Μιε πισχέισα η λεμή ορσούν, α? Να κατά τσόκα τσόκ τίμι πίλη ορμουσούν. Σόνα να κατά πένι πίρα κατσά ενί σου ηλου. Και
κελερί και κάρτε. Άρα πάει η κυρία το γρούσουρ του. Αν είναι δεν καζά παστέ, άρα πατέντε παιδέ να σάει ο τσουσούνου σέρια τίμ. Κάπος κοιμήτη. Βεσό. Αν είναι τσιντέ. Πολουτόν τούρου κάπου στάν. Αφέτ πενεμίνε. Σε νιάν λίγο μαμά, πισμόνο του νου πιλσέμ γιόν. Αλλά κακρετσίν. Ήτσι πισέ ήταν πισμάν τέλει. Ο καταρπέτ σλίκι πισμάν ολμούς. Πανά νέφαει τα σέβα σοϊλέ πανά. Νέφαει τα σέβα ρά. Και βάπε. Και βάπιν γιόκ. Κιουσέλ. Όσα μαγκίτωνα, με τσεβάπ γιόκτε. Αγάπη μου, είσαι καλά? Ναι. Ναι, θεία. Τελειώσαμε. Ο κύριος Σελίμ θα φύγει τώρα. Λες τον πατέρα μου να έρθει να με πάρει. Ben çıkart mayalar şiyoruz. Bu yaraga kalmasını anlamı yok. Habiste bile olsa sürekli bakıma ihtiyacı var. Sen de tek istediğini onu başlaman. Sadece bu mu? Όσα κάτι πήρε έμεινε. Πεντέω είναι η γη, Σελήν. Ο νου πάει σλά για μαλλιά τσάι. Ο να που είλε σου είλε. Ο σακάλ, Σελήν. Έμεινε. Εβέτ. Yok bir şey. İnşallah Tanrım cesareti ve güçlü verir. Başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok. Güle güle Selim. Geldiğin için teşekkürler. Τι να σου πω, Λεωνίδα, πραγματικά νιώθω συμπληρωτισμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επίστευκα κι εγώ, όπως εσύ, ότι τούτη η ιστορία με το μωρό, μες στη φαντασία της. Τι να πω κι εγώ, τι να πω, εντάξει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν έχω κλείσει μάτι από εκείνο το βράδυ. Βέβαια, ήταν πολύ εγωιστική η στάση μου τότε. Ξέρεις, μίλησα στον γιατρό και του είπα να την πείσει να κάνει έκπτωση. Οπότε ήταν φυσικό η κοπέλα, όταν είδε το μωρό με τα μάτια της και μετά της είπαν ότι πέθανε, να πιστέψει ότι έβαλα το χέρι σε αυτή την ιστορία. Άσε, τελειώσε. Τόσα χρόνια αυτό το κορίτσι με αυτόν τον πόνο μέσα της και ο εγωισμός μου δεν μου επέτρεψε να την πλησιάσω. Προσπάθησε, ρε Κλωνίδα. Προσπάθησε, ρε Κλωνίδα. Στέλιο, ας μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Προσπάθησα μια-δυο φορές. Αλλά δεν άντεξα περισσότερο. Δεν μπορούσα να ανεχτώ αυτή την αντίβραση της, καταλαβαίνεις, ενώ στην ουσία έπρεπε να την πλησιάσω. Έπρεπε να της δείξω αγάπη. Έπρεπε να προσπαθήσω να την πείσω, ρε παιδί μου, ότι δεν είχα καμιά ανάμειξη σε αυτό που συνέβη και στο παιδί. Δεν σπαταλείω, ξέχασε το τώρα.
Τώρα κοιτάζουμε μπροστά. Η Έλενα θα θωθεί, είμαι σίγουρος για τούτο. Το θέμα είναι να βρούμε τον μωρό, το οποίο... Πόσο χρόνο πρέπει να είναι, 8 ή 9. Όχι, είναι 10, είναι 10 χρονών πια. Πες μου, σε παρακαλώ, 10 χρόνια πώς πέρασαν. Πώς πέρασαν 10 χρόνια, έτσι, χωρίς να μπορώ να βρω την κόρη μου. Θα την έβρεις την κόρη, θα την έχεις την κόρη σου, Λεωνίδα μου. Θα την έχεις και πολύ σύντομα, μάλιστα. Και έχετε πολλά χρόνια να ζήσετε μαζί. Πόσα χρόνια, θέλω. Ε, ρε, ξέρεις πόσο χρονών είμαστε. Μην το πεις, άσου τώρα, Λεωνίδα, άσου τώρα, παιδί μου. Τέλος πάντων, α, τι λέω, ρε. Εγώ είμαι πιο μικρός πλούς. Πόσο πιο μικρός. Ένα λεπτό, ρε, Λεωνίδα. Συγγνώμη, δηλαδή. Τι? Εγώ όταν ήμουν πιένα δημοτικό, εσύ. Τι, πήρες γυμνάσιο. Σοβαρά. Σιγά, ρε, μην τέλειωνα το πανεπιστήμιο. Πού τον ενταχθεί, πάρε, Λεωνίδα. Τέλος πάντων. Άρα, τι να σου πω. Πώς σε περάσαν τα χρόνια μας, ρε, πώς σε περάσαν, ρε. Πότε παίζαμε μέσα στο χορκό, πότε βρούσαμε μέσα στα περβόλια, πότε ροδευκούμαστε, πότε έγινε η εισβολή, πότε μεγαλώσαν τα παιδιά μας. Ακόμα λίγο να γίνω και παππούς, ρε, Λεωνίδα. Στέλιο, ακόμα λίγο να γίνεις παππούς. Εγώ είμαι ήδη 10 χρόνια. Σωστό. Τέλος πάντων, Στέλιο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να βρούμε το μωρό. Αισθάνομαι πάρα πολύ ένοχος. Δεν μπορώ να ησυχάσω αν δεν βρούμε αυτό το μωρό. Θα το έβρουμε το μωρό. Υπόσχομαι σου. Εγώ πάλι. Τόσα χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου. Και να μην καταλάβω τίποτε, Στέλιο. Μα τίποτε. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου. Λεωνίδα. Ξήχασε τα όλα. Λοιπόν, πρέπει να συνέλθεις, ρε. Να στηρίξεις την Έλενα. Να βρούμε το μωρό. Και να δούμε πώς θα μείνει μαζί της το μωρό. Τι εννοείς. Τι εννοώ. Εσύ είσαι ο δικηγόρος, είμαι εγώ. Κοίταξε να δεις. Είναι δύσκολο να βρούμε το μωρό. Αλλά πιο δύσκολο είναι να το πιάσουμε. Πώς θα αποδείξουμε το μωρό της Έλενας. Πώς θα το πλησιάσει η Έλενα το μωρό. Τι θα του πει. Θα του πει είμαι η μάμα σου, τι ήρθα, τι. Έχεις δίκιο, Στέλιο, έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί αυτό. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το μόνο που με απασχολεί είναι να βρούμε το μωρό και τα υπόλοιπα θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, Στέλιο. Πες μου ότι θα τα καταφέρουμε, Στέλιο. Θα τα καταφέρουμε, Λεωνίδα. Θα τα καταφέρουμε. Καλά, τι έφερε. Ήταν αρκετά ταραγμένη, δεν ήθελα να τη ρωτήσω. Μα έγινε δεν τούτο, Κατερίνα. Ποιος είναι τούτος? Ένας φίλος της, είπε. Καλά. Γιατί ταράχτηκε τόσο να είμαι φίλος της? Δεν ξέρω, Αντρέα μου, τι να σου πω. Εγώ ανησύχησα. Να έρχεται ξαφνικά ένας Τούρκος δαμίτσο. Δεν ξέρω τι τα σχέση είναι με τον άλλο. Τι να σου πω. Όταν ένα πάτε μαζί, αρώτατε να δούμε. Ε, μου, Κατερίνα, εσύ της είπες να πάει να γνωρίσει τον πατέρα Δημήτρη. Όχι, όχι. Τι είναι έκανε μου ερωτήσεις για τον χριστιανισμό. Κι εγώ δεν ήξερα τι να της πει. Τι εννοείς δεν ήξερες τι να της πεις? Κοίταξε, Αντρέα μου, μετά από τόσα βάσανα που πάθαμε, πραγματικά είμαι πολλά μπερδεμένη. Νομίζω ότι έχασα την πίστη μου. Έχω χίλια γιατί μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν είναι εγωισμός του το πράγμα, αλλά... πάθαμε τόσα βάσανα χωρίς να φταίξουμε τίποτε. Σε καταλαβαίνω, Κατερίνα. Κι εγώ όταν πια και ξυμολογήθηκα, ένιωθα τόσο ωραία. Ήθελα να αγκαλιάσω τον κόσμο. Ύστερα είπα μας ότι να μείνει τυφλή έμεινε. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, Κατερίνα. Ό,τι και να μου πεις, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Συνέχεια λέω γιατί. Τριάντα ένα χρόνια δεν ήξεραμε ότι ήταν ζωντανή. Καμιά φορά σκέφτομαι λαλό καλύτερα να μην το μαθαίναμε ποτέ παρά να πάθει ό,τι έπαθε. Κι εγώ σκέφτηκα τούτο. Όμως, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που πήγαμε πάνω από τον τάφο της Μαρίνα και είδαμε τι. Είδα θαύμα του τον Αντρέα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Μόνο θαύμα μπορούσε να ήταν. Αλλά γιατί τώρα μας εγκαταλείπεις, Θεέ μου, γιατί? Δεν υπάρχει απάντηση, Κατερίνα. Όχι, Αντρέα. Πρέπει να υπάρχει απάντηση. Πάντα υπάρχει. Απλά
Εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να τη δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τότε τα πράγματα, Κατερίνα. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι έναν τζ' έναν κάμνουν δυο. Γιατί η κόρη μου να υποφέρει τόσο πολλά, γιατί? Μάμα, ενέτοιμη έμεινε. Εντάξει, μάνα μου. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, μπαμπά. Ευχαριστώ που ήρθες. Τι λες, ό,τι θέλεις. Μπορείς να έρθεις να μείνεις και στο σπίτι μας, το ξέρεις αυτό, ε? Όχι, Ανδρέα μου, εσύ θες ότι φασαρία έτσι. Τι φασαρίες? Μαλώστε τώρα. Όχι, να μαλώσουμε. Απλώς θέλω να πω ότι η Σόνια πάει πολύ καλύτερα, η Τζούλια έφυγε. Αν θέλει να έρθει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα ούτε για εμάς υπάρχει πρόβλημα. Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μπορούσα να μην γίνω μου βάρος σε κανένα. Α, μην το λες αυτό, ε. Ας τολμήσει. Έλα, πάμε στο αυτοκίνητο. Ανδρέα, ναι. Να έρθω κι εγώ μαζί σας. Δεν ανάγκη, Κατερίνα μου. Μην είναι καμές δουλειές σου εσύ. Άξε. Να πούμε σε αυτοκίνητο. Γίνεται στο καλό. Μαρίνα μου, ευχαριστώ. Γεια σου, Εμίνε μου. Να προσέχετε, α. Σφιγγείται καρδιά μου να προσπαθώ να κάνω ότι συμβαίνει τίποτε. Κι εγώ προσπαθώ, Μαρίνα μου, κι εγώ προσπαθώ, αλλά δεν καταφέρνω τα πάντα. Μαμά, πρέπει να φέρεσαι φυσιολογικά. Σαν να με συμβαίνει τίποτα, ξέρεις, δεν πρέπει να τη λυπούμαστε. Ξέρω τώρα, Μαρίνα μου, αλλά άλλο να το λαλείς κι άλλο να τη βλέπεις. Τέλος πάντων, να έρθει ο Μάρκος για φαΐ. Δεν ξέρω να τον αφήσω, ο παπάς να σχολάσει. Α, τη μην παραπονιέσαι και εκδηλώσαι από του χάρου τα δόντου. Δεν παραπονιούμε, αλλά... Δεν να αφήσω ήσυχο τον παπά, αν δεν καταφέρει να τον μεταθέσει άλλο. Δούλα σου το άνω. Oh, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τέλος πάντων, άντε, πιένετε τηλεφώνα τους, να έρθουν στην ώρα τους, α. Να μου μάιρεψες. Φασολάκι με το κοτόπουλο. Τέλεια, αρέσκει του Μάρκου. Αρέσκει του, άντε. Να παντρευτείτε να δούμε. Πότε να ορίσετε ημερομηνία? Μαμά μου, σε παρακαλώ, μεν αρκέψεις, α. Επιλύρτη του με. Ναι, δεν είναι απτικό. Πανά, όνου σε φτύνει.
Δεν μπορεί λέμε για πμαλίτη. Σε νέοι απάρτ. Πιλμιόρουμ, άμα σε νύ για πτήν είναι τέιλ. Ταπεινό προσκυνητή της πόλης να μ' αφήσει. Δώσ' μου μια νύχτα μόναχα για να με περπατήσεις στα μονοπάτια της ψυχής να με ξοδεύσεις.